Μέσα από την ανάρτηση σε μέσο κοινωνική δικτύωση του διευθυντή τη Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου τη Αλεξανδρούπολη, φαίνεται πω ξεκίνησε επίσημα η χορηγήση των μονοκλονικών αντισωμάτων στου πρώτου ασθενείς με κορονοϊό. Ένα ακόμη όπλο της επιστήμης είναι διαθέσιμο για τη θεραπεία των ασθενών με COVID-19 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χορηγήθηκε σήμερα στον πρώτο μήνο συλλεβόμενο ασθενή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μονάδα Ειδικών Λοιμόξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα από τους γιατρούς της Πνευμονολογικής Κλινικής του Δημοκριτήου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη φαρμακοποιό του νοσοκομείου ο κυρία Έλσα παίδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι ο εμβολιασμό μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα προστασία, μάσκα, αποστάσει, τήρηση κανόνων υγιεινή, συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο τρόπο αντιμετώπιση της πανδημία.